ξεκινάει η κατοικητική προσπάθεια και διαχωνία της Εκκλησίας μας, που κύριο έργο της είναι η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Μέσο που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό είναι η κατοίκηση των πιστών, δηλαδή η αποκάλυψη της αλήθειας της και παράλληλα η καλλιέργεια της συνειδήσεως όσων θέλουν να αποτελούν το ζωντανό σώμα της μέσα στην ιστορία. Μέσα στην Εκκλησία ο ζωντανός λόγος του Θεού αδιάκοπα τροφοδοτεί όσους πεινούν και διψούν την ειρήνη και την δικαιοσύνη του Θεού. Μέσα σε αυτό το πνεύμα η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται το σημερινό Ευαγγελικό κείμενο προκειμένου να καλλιεργήσει διαχρονικά την ικανότητα των ανθρώπων να ακούν το Λόγο του Θεού και να τον πραγματώνουν στη ζωή και στην καθημερινότητά τους. Για τον λόγο αυτόν ο Χριστός χρησιμοποίησε παραστατικές εικόνες από την αγροτική ζωή, με πρωταγωνιστές πρόσωπα που ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης. Ας προσέξουμε πόσο όμορφα, λιτά και παραστατικά αρχίζει το ιερό κείμενο. «Εξήλθεν ο Σπύρον τους πήρε τους σπόρων αυτού». Αμέσως μπροστά μας φαίνεται ένας ζωγραφικός πίνακας. Ένας γεωργός πηγαίνει στο χωράφι του για να το σπείρει. Διαδικασία δύσκολη και πάνω απ' όλα επίπονη. Η ασχολία με τη γη είναι έργο ιερό και η σπορά της επιστήμη που απαιτεί γνώση της γης και εμπειρία για την επιτυχία από την ενασχόλησή της. Γι' αυτό και συνεχίζοντας ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται με έμφαση και λεπτομέρειες το γεγονός της διδασκαλίας. «Και εν το σπήριν αυτόν ομέν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα παιδινά του ουρανού κατέφαγεν αυτόν. Και έτερον έπεσε επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια του μη έχει η κμάδα. Και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών και συμφιήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτόν». Τρεις συνεχείς ολοφάνερες περιπτώσεις αποτυχίας του κόπου του σπορέα. Στη τέταρτη περίπτωση όμως έτερον έπεσε εις την γη την αγαπή και πιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Η αξία της σποράς είναι μεγάλη. Ένας μόνο μικρός σπόρος μπορεί να κρύβει μέσα του τη δύναμη του μυστηρίου του Θεού που από μόνος του φέρνει πολλαπλάσιους καρπούς, γι' αυτό αξίζει κάθε κόπος και προσπάθεια. Σπορέας είναι ο Χριστός. Σπόρος ο Λόγος του Θεού, χωράφι η ψυχή κάθε ανθρώπου. Αιώνιος και μοναδικός γεωργός και σπορέας της ψυχής κάθε ανθρώπου, ο Κύριος. Μόνο η περιγραφόμενη εικόνα της Ευαγγελικής Περικοπής μπορεί να αποκλείσει σήμερα την ψυχή μας ελεύθερα και αβίαστα χωρίς να χρειάζονται άλλα λόγια για βαθύτερη ερμηνεία της παραβολής. Ας δούμε όσους προς καιρόν πιστεύουση και εν καιρόν πειρασμού αφίσταται, φωτογραφίζοντας έτσι έναν τύπο χριστιανών κάθε εποχής και ας προβληματιστούμε. Η εποχή μας, αγαπητοί μου, περισσότερο από κάθε άλλη, χαρακτηρίζεται για το θρησκευτικό της αμοραλισμό, δηλαδή για την αδιαφορία και περιφρόνηση κάθε έννοιας θείου και ιερού με απότερο σκοπό την αποχριστιανοποίηση της ζωής του ανθρώπου. Είναι επίκαιρη πραγματικότητα η στάση χριστιανών οι οποίοι προς καιρόν πιστεύουσι, δηλαδή ευκαιριακά και επιλεκτικά πιστεύουν και αυτή η πίστη τους είναι επιφανειακή και πρόσκαιρη. Η διάρκεια της εξαντλείται εν καιρό πειρασμού. Πειρασμοί που δοκιμάζουν τα όρια, το βάθος, την ποιότητα και τις αντοχές αυτής της πίστεως. Πειρασμοί άπειροι καθημερινοί, πειρασμοί ορατοί και αόρατοι, ισχυροί και μικρότεροι, μέσα μας και γύρω μας. Κάποιοι μας επιβάλλονται και άλλους τους κουβαλάει η ψυχή μας. Να γιατί η σπορά της πίστεως είναι το πιο δύσκολο και μαζί το πιο μεγάλο έργο που καλλιεργείται στη γη της ψυχής μας. Να γιατί ο Κύριος υπέληξε να προσευχόμαστε λέγοντας «Και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Οι πειρασμοί στη ζωή κάποτε γίνονται τόσο δυνατοί
που ξεριζώνουν την πίστη από μέσα μας και δεν επιτρέπουν στο ιερό της σπόρο να αυξηθεί και να καρποφορήσει. Ας αγωνιστούμε, αδελφοί μου, με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού να παραμείνουμε αμετακίνητοι στη πίστη μας, καλλιεργώντας έτσι η ίδια τη γη της ψυχής μας, ώστε κάθε φορά που ο αιώνιος πορέας παίρνει το σπόρο του, να βρει μέσα από τα γάθια των πειρασμών και των δυσκολιών μας την αγαθή γη της διαθέσεώς μας, που θα καρπίσει για μας και θα πολλαπλασιάσει για όλους το λόγο του. Αμήν.